Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στην Ελλάδα εκδόθηκε σήμερα από τις βουλγαρικές αρχές ο δεύτερος δολοφόνος του επιχειρηματία Γιάννη Μακρύ. Μάλιστα, η σύλληψή του είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες σε πόλη της Βουλγαρίας από πάνοπλους αστυνομικούς και τώρα θα οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε στην Μίνα Καραμίτρου που μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Μίνα. Πρόκειται λοιπόν, Στέλλα, για τον αδερφό του εκτελεστή. Είχαν έρθει μαζί στην Ελλάδα. Έφυγε από την Αθήνα λίγες ώρες μετά την δολοφονία του Γιάννη Μακρύ. Ενώ ο αδερφός του παρέμεινε εδώ και λίγο αργότερα είχε πέσει στα χέρια των ελληνικών αρχών. Όπως μάλιστα είχε αποκαλύψει η έρευνα των αξιωματικών των ανθρωποκτονιών, ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κατόπτευση του χώρου και ήταν αυτός που μετέφερε τον εκτελεστή του Γιάννη Μακρύ στο σημείο έξω από το σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα. Χθες λοιπόν αργά το βράδυ τον παρέδωσαν οι Βούλγαροι αστυνομικοί στα σύνορα στις ελληνικές αρχές. Αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στο Μεταγωγόν στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα. Κρατάει από ό,τι μαθαίνουμε ερμητικά κλειστό το στόμα του. Σας θυμίζω ότι και ο αδερφός του ήθελε να δηλώσει ότι δεν είχε καμία σχέση με την δολοφονία του Γιάννη Μακρύ. Φυσικά και λογικό μετά από αυτή τη στάση που αποφάσισαν να κρατήσουν τα αδέρφια, δεν θέλουν να αποκαλύψουν και ποιος ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε το μεγάλο συμβόλαιο για τη δολοφονία του επιχειρηματία. Μάλιστα, αποφάσισαν να κρατήσουν κοινή γραμμή, όπως μας είπε η Μίνα Καραμίτρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.